σου καθώς η δυνατό λάμψον και ημί της αμαρτωλής το φως σου το αηδίο πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξα σοι η Παρθένος σήμερον των προαιώνιων λόγων εσπηλαίω έρχεται από τέκην απορρίτων στο τέλος της εκδήλωσης. Η γερόντισσα Στεφανία, καταγωμένη από τη Σερβία, Μαυροβούνιο. Καλύτερα, κάνοντας υπακοή στο γέροντά της, τον επίσκοπο Αφιλόχιο, εδώ και 4 χρόνια βρίσκεται στην Ιταλία, στην περιοχή της Καλαβρίας, που είναι κάτω χαμηλά και λέγεται και Μεγάλη Ελλάδα. Ιδιαίτερα σε έναν κέντρο όπου ο παπισμός και παλαιότερα αλλά και πάντοτε ήταν σε ένταση και ιδιαίτερα πολέμιος προς την Ορθοδοξία, εκεί που έζησε ο σε εισαγωγικά αντίπαλος του Μεγάλου Αγίου μας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αυτού του Αγίου που μίλησε από εμπειρία για την δυνατότητα της αποκτήσεως του αχτίστου φωτός. Ακριβώς σε αυτά τα σημεία ο Βαρλαάμ, ο απικός, αντίθετος με τον Άγιο Γρηγόριο, ήρθε σε ρήξη. Ακριβώς σε αυτό το χώρο έχει με την ευλογία του Θεού στήσει το μοναστήρι η γερόντισσα Στεφανία και εκεί αγωνίζεται και απόψε βρίσκεται με τη χάρη του Θεού κοντά μας. Θα την καλωσορίσουμε, να την παρακαλέσουμε, για να μην μιλώ πολύ εγώ, να μας δώσει το στίγμα του έργου, του τι γίνεται εκεί, όλες όσα αφορούν στο μοναστήρι, που ας το πω είναι αφιερωμένο στους όσιους Ηλία και Φιλάρετον τον Κυπουρό. Είναι άλλος από αυτός που γιορτάζουμε την 1η του Δεκέμβρη. Καλύτερα, αδελφή γερόντισσα Στεφανία, να σταματήσω εγώ να μιλώ, να σας δώσω τον λόγο, ό,τι η αγάπη σας έχει να μας πει και αν μας προκαλέσετε απορίες, θα ρωτήσουμε κιόλας. Αδελφοί, αδελφές, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, βοήθειά μας του Αγίου Ελευθερίου που γιορτάζει αύριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα να μιλήσει μια μοναχή μπροστά στην Ορθόδοξη χώρα. Πιο εύκολα είναι με τους Καθολικούς, διότι έχω δίκιο, πώς να πω. Ζητάω συγγνώμη διότι δεν μιλάω καλά τα ελληνικά και με δυσκολεύει την γλώσσα λίγο, αλλά τα προσπαθώ διότι μοναχές δεν πρέπει να μιλούν πολλά. Αλλά αυτή τη θέση δική μου είναι και ευθύνη και έχω την ευλογία διότι νομίζω ο Θεός έτσι όλα στην ζωή μου ότι δεν ήθελα να κάνω, έτσι τα κάνω. Διότι υπακοή υπάρχει στο μοναστήρι, σε
σε εμάς. Γι' αυτό έτσι και εγώ κάνω υπακοή, γιατί το πιο δύσκολο είναι να μιλά μία μοναχή. Ιδιαίτερα εδώ στο Άγιο Κύπρο, διότι όταν σας βλέπω και κάνω προσευχή μαζί σας, μάλιστα ντρέπομαι. Διότι το Κύπρο μας, το Κύπρο δικό σας, Κύπρο δικό μου, είναι πάντα λέω είναι δεύτερη πατρίδα μου, πονεμένη πατρίδα, διότι όπως τα ξέρετε εγώ καταγωγώ από την Σερβία, σταυρωμένη πατρίδα μου, οποία περνά όπως και το Κύπρο. Γι' αυτό νιώθω το Κύπρο πάρα πολύ κοντά σαν δεύτερη πατρίδα μου ή πρώτη πατρίδα. Αυτά στην Ορθοδοξία μας μάλιστα δεν υπάρχει εθνότητα. Ούτε Σερβία, ούτε Ελλάδα, ούτε Ιταλία, ούτε... Διότι αυτό έχω καταλάβει μάλιστα όταν ο Θεός με έστειλε εκεί στην Ιταλία. Σας έχω πρόπερση, σας είπα κάτι έτσι, νομίζω και με ετοιμάζετε από πριν. Δεν θέλω να ξεκουραστώ πολύ, διότι δεν είναι εύκολο να πω όλα αυτά. Ο Θεός ξέρει τι περνάω και πώς είναι εκεί. Αλλά ταπεινά, πρώτα έτσι ζητάω ευχές σας για όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, να με έχετε στην καρδιά σας και στην προσευχή σας. Πρώτα βέβαια, εμένα έστειλε ο Θεός εδώ στην Κύπρο να ζητάω πρώτα ευλογίες, η βοήθεια, το μοναστήρι, η οικονομική βοήθεια, αλλά εγώ ήρθα πρώτα να πάρω την δύναμη πνευματική από όλους εσάς. Αυτό είναι πρώτο και τελευταίο. Τα απόλοιπα ο Θεός είμαι σίγουρα θα τα φέρει, διότι εμείς είμαστε σκόνη, τίποτα δεν είμαστε. Όλα τα στιγμή που μας στέλνει ο Θεός είναι η σπίτι μας. Πρώτα να σας φέρω ευχές και ευλογίες του Μητροπολίτου Σεβασμιωτάτου Ιταλίας και Μελίτης κυρίου Γεναντίου, ο οποίος περίπου 40 χρόνια στην Ιταλία και έχει πάρα πολύ πείρα, πάρα πολύ πέρασε και με στήριξε όταν με έστειλε Άγιος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου στην Ιταλία να βοηθήσω για πρώτες μήνες, να βοηθήσω την Ορθοδοξία στην Καλαβρία, αλλά ο Θεός έτσι ήθελε άλλο. Εμείς μοναχές, το ξέρετε, κάνουμε υπακοή. Είμαστε σαν στρατιώτες. Όταν μας λένε πάει εκεί, να είναι ευλογημένο. Να πας εκεί, να είναι ευλογημένο. Έτσι έγινε και μαζί μου. Διότι εγώ θυμάμαι στο μοναστήρι Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, κύριος Αμφιλόχης, είναι πάρα πολύ γνωστός. Σαν πνευματικός, σαν θεολόγος, σαν πατριώτης, σαν μεγάλος άνθρωπος. Μεγάλος πατέρας την Ορθοδόξη Εκκλησία, μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο Ιεύτης, με όλους τους πατέρες. Μάλιστα, σαν πνευματικός πατέρας μας στα όλα τα μοναστήρια στο Μαυροβούνι, ο οποίος μας εξομολογήσει, ήρθε μία φορά στο μοναστήρι και έτσι μου είπε ότι κάποιος πέρασε από την Καλαβρία, κάποιος αρχιμανδρίτης, ο οποίος ζήτησε βοήθεια να βοηθήσουμε κάποια μοναχή να πάει με άλλη στην Καλαβρία να βοηθήσει την Ορθοδοξία εκεί. Και έτσι ο Μητροπολίτης, όπως μας ήξερε, διότι εγώ είμαι σχεδόν 30 χρόνια στο μοναστήρι, μάλλον είδε ότι κάτι μπορούσα να προσφέρω και λέει να πάω εγώ με άλλη την αδελφή. Αλλά πάντοτε όταν ήρθε σε μοναστήρι, με έτσι ονόμαζε Στεφανία Οικουμενική. Λέω γιατί με ονομάζει έτσι, διότι ούτε λέω αντάξει μάλλον, και πολλές φορές έτσι μας φωνάζουν, κοροϊδεύουν, αλλά έτσι πρέπει, διότι εμείς μοναχές πρέπει να ταπεινωτούμε, όλοι οι χριστιανοί, όχι μόνο εμείς. Νόμιζα ότι
έτσι είναι αστεία αυτά ότι λέει, εντάξει, να πάω κάτω στην Καλαβρία και ρώτησα πού είναι Καλαβρία, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Και είπα στην ρώτησα, μα δεν είναι, αυτό δεν είναι αλήθεια, τι λέει αυτός. Ναι, ναι, μου είπε να πας και να πας, να σε στείλουμε σε μερικές εβδομάδες και να ετοιμαστείς. Εντάξει, έτσι λέω, εντάξει, να πάω, να επιστρέψω, μερικές μήνες θα μείνω και να επιστρέψω. Αλλά ο Θεός ήθελε άλλο. Πρώτη φορά όταν πήγα στην Καλαβρία, είδα ότι είναι κάτι άλλο βρίσκεται κάτω στην Ιταλία. Εγώ δεν είδα τίποτα στην Ιταλία. Πέρασα τη Ρώμη και κατέβηκα στην Καλαβρία. Την είδα ότι είναι ιδιαίτερη χώρα, μοιάζει με την Ελλάδα, διότι πολλές φορές πήγα στην Ελλάδα, μετά το κομμουνισμό μας έχουν, πρώτες εντελφές μας έχουν στείλει στην Ελλάδα να μάθουμε μοναστική ζωή, την τάξη, βυζαντινή τάξη, τάξη του μοναστήριου, να μάθουμε αγιογραφία, βυζαντινή μουσική, ξυλογλυπτική, κάτι λοιπά. Γι' αυτό έτσι είδα ότι η Καλαβρία μοιάζει με την Ελλάδα. Μετά σιγά σιγά άρχισα να ρωτήσω τι είναι εδώ, τι κάνουν εδώ, γιατί είναι, για ποιο λόγο με έχουν στείλει εδώ. Και κατάλαβα. Μέχρι σήμερα έτσι έχω μάθει πολλά πράγματα. Ήρθα σε ένα χωριό, ο οποίο το λένε Σεμινάρα. Όπως είπε Πάτερ Μιχαήλ, η Σεμινάρα είναι πόλη που γεννήθηκε αιρετικός Βάρλαμ. Αντίον του Γρηγορίου Παλαμά, του μεγάλου θεολόγου, μεγάλου πατέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος είναι Έλληνας, Έλληνας καταγωγή είναι. Mm-hmm. Η Μητροπολίτης Αμφιλόχιος όταν με έστειλε μου είπε να πας εκεί αντίον του Βαρλάμ. Μα λέω, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, με κοροϊδεύει, τι Βαρλάμ, τι είμαι εγώ, απλή μοναχή, τι μπορώ εγώ να κάνω εκεί, για ποιο λόγο, αλλά κατάλαβα. Διότι μέχρι σήμερα ο Βάρλαμ είναι σαν όπως εμείς έτσι δοξάζουμε τους Αγίους μας, αυτοί δοξάζουν το Βάρλαμ. Και στο χώριο έχει μεγάλη άγαλμα που έτσι είναι, όλοι περνούν και έτσι. Και το θεωρούν για αυτούς μεγάλων Άγιων, το έχουν φτιάξει άγαλμα στην πλατεία και περνούν από εκεί, ναι, και τον τιμούν. Ναι, αλλά απέναντι σε αυτό το άγαλμα έχουν βάλει μια μεγάλη εικόνα. Είναι εκκλησία μας, Ορθόδοξη Εκκλησία, και είναι παράξενο. Και κάθε μέρα όταν περνάω ή πάω κάτι να κάνω στην πόλη, το ψάλλω, το κάνω το σταυρό μου και σαν μοναδική Ορθόδοξη μοναχή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως είναι παράξενο όλα. Είμαι πρώτη μοναχή Ορθόδοξη οποία ήρθε στην Καλαβρία και στην Σικυλία. Και όποια έμεινε εκεί, ιδιαίτερα σε αυτό το χωριό. Δυσκολίες πρώτα χρόνια, σχεδόν είμαι 4 χρόνια, ο Θεός μόνο τα ξέρει. Αλλά χάρη του Θεού με σκέπασε και με προστατεύει και από όλα τα κακά. Διότι ούτε εγώ κατάλαβα, πολλές φορές μπορούσα να πάρω και επικίνδυνο. Διότι στο αεροδρόμιο, θυμάμαι πρόπερση όταν ήθελα να πάω στην Κύπρο, στο αεροδρόμιο στη Ρώμη μου έχουν απαγορεύσει. Ναι. Την έπιασαν ως ύποπτη. Με έπιασαν διότι. Μουσουλμάνα με φερέτσε. Ναι, διότι νόμιζαν ότι είμαι. Ναι, καμικάζα. Καμικάζα. Διότι άφησα μια τσάντα, ήταν μια Ελληνίδα, η οποία επίστρεψε από την Ρώμη για το Κύπρο και λέω: Μπορείς να μου κρατήσεις αυτή τη τσάντα, πάω να αγοράζω ένα χυμό. Και λέει: Ναι, επίστρεψα σε μισή ώρα και είδα ότι κοπέλα Κυπρέα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, και φοβήθηκε. Ήτανε αστυνομία μαζί της και λέει και σε περιμένουν, αδελφοί περιμένουν εσένα. Για ποιο λόγο? Και λένε θέλουμε να δούμε την ταυτότητα, διότι εσύ είσαι μουσλιμάνα. Λένε δεν είμαι ορθόδοξη μοναχή. Και μετά πήρανε το μαυροβούνι, πήρανε αστυνομία να βλέπουν την ταυτότητά μου. Για να βεβαιωθούν ότι ήταν όντως ορθόδοξη μοναχή. Και σε λίγο έχασα το αεροπλάνο. Μετά έχουν ζητήσει συγγνώμη, λέω. Δεν μπορώ αυτό να καταλαβαίνω και εγώ τίμωσα, στενοχωρήθηκα. Εντάξει, πέρασε δυσκολίες και πέρασε άλλες δυσκολίες. Όπου πάω, πάντοτε έτσι
Έτσι πάνε πίσω, διότι όταν πάω στην πόλη δεν μπορώ να έχω το Οικουμενικό Σταυρό να το πάρω μαζί μου. Αλλά εντάξει, σχεδόν τώρα έχουν καταλάβει ότι εγώ είμαι Ορθόδοξη μοναχή και έχουν συμπάθειες, αγαπούνε αυτό. Καλαβρία είναι μεγάλη Ελλάδα. Ήτανε μεγάλη Ελλάδα και σήμερα είναι μεγάλη Ελλάδα. Διότι υπάρχουν πολλά πολλά μέρη μέχρι σήμερα που μιλούν τα αρχαία ελληνικά. Πριν 2 μήνες πήγαμε να κάνουμε μια βάφτιση με τον πατέρα Ηλία και έτσι σε ένα χωριό γυναίκες όπως και εσείς, μάλιστα Ελληνίδες, παλιές Ελληνίδες, έτσι δεμένες με μαύρο όλα αυτά και πολύ, πολύ χαρούμενες και μιλούν ελληνικά. Και λέω, πατέρ Ηλία, πού βρισκόμαστε εμείς, στην Ελλάδα ή στην Ιταλία? Και λέει, μα γερόντισσα, αυτό είναι Ελλάδα, αυτό είναι πατρίδα μου. Εγώ είμαι Έλληνας, σας λέω πάντοτε ότι είμαι Έλληνας. Και έτσι πολύ φιλοξενία, πολύ αγάπη. Με έχουν δώσει κάποια πράγματα για το μοναστήρι, φρούτα, λαχάνικα, να πάρω ευλογία το μοναστήρι. Και έτσι μου έχουν πει, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι Έλληνες από τους Έλληνες στην Ελλάδα. Εγώ λέω, ναι, ήσασταν Έλληνες, αλλά τώρα έχετε αφήσει την Ορθοδοξία και όταν επιστρέψετε στην Ορθοδοξία θα είστε πάλι, να είστε μεγάλοι Έλληνες. Θέλω να πω ότι αυτή η Καλαβρία είναι πάρα πολύ ευλογημένη χώρα και υπάρχουν πολλά βυζαντινά μοναστήρια, εκκλησίες, οποίες έτσι έχει κοντά δύο ώρες από το μοναστήρι μου υπάρχει πανέμορφη βυζαντινή εκκλησία, οποία την προστατεύει κράτος. Και έτσι δεν μπορούμε ούτε να κάνουμε λειτουργίες ούτε τίποτα, αλλά είναι ομολογία ότι είναι και υπάρχει Ορθοδοξία στην Καλαβρία. Μαρτυρία ότι η παρουσία του μοναστηριού εκεί είναι καλύτερη απόδειξη ότι ήταν Ορθόδοξη. Εκεί. Ναι, διότι αυτή την εκκλησία που βρίσκεται το μοναστήρι μου είναι ο τέλος Ορθόδοξη Βυζαντίνη εκκλησία, η οποία έκτιζε 10 χρόνια πριν. Και έχουν φτιάξει ήδη Καθολικοί. Λόγος, είχαν κάτι άλλο σχέδιο να κάνουν το τουρισμό, διότι ξέρουν ότι πάντοτε οι Καλαβρέζοι θα επιστρέψουν στην ρίζες. Γι' αυτό το λόγο έχουν φτιάξει την πανέμορφη εκκλησία, αλλά ο Θεός παντοδύναμος και παντοέξυπνος. Αυτά, το σχέδιο του Θεού κανένας δεν το ξέρει. Και έτσι μαζί με τέτοιο, είναι όλα θαύμα. Πώς έχουν κτίσει αυτή την πανέμορφη εκκλησία, η οποία φαίνεται σαν να έχει 1000 χρόνια να την έχουν κτίσει. Και είναι αγιογραφημένη, ο πάτερ Βασίλης από την Ελλάδα έχει έρθει και την έχει κάνει. Δηλαδή αυτή την εκκλησία είναι πρεζέντα, πώς το λένε στα... Παρουσία. Παρουσία όλη την Ορθοδοξία μας. Και όλη η Ιταλία έρχεται να την βλέπει. Και ήδη οι Ιταλοί όταν μπαίνουν μέσα στην εκκλησία δεν μπορούν να βγουν έξω. Λένε, τι είναι αυτό? Και τους λέω, αυτό είναι Ορθοδοξία. Δεν είναι μόνο ότι βλέπετε, δεν είναι μόνο ομορφιά, δηλαδή ζωγραφία, άρτε. Οι αγιογραφίες του τείχου. Είναι χάρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και από τότε αρχίζουν να με ρωτούν τι διαφορά, γιατί έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει προσοχή, διότι εγώ πολλές φορές έτσι πηγαίνουν Καθολικοί, τους στέλνει ο ίδιος επίσκοπος, ο οποίος δεν είναι πολύ έτσι, δεν έχει πολλές συμπατίες για εμάς. Ο παπικός επίσκοπος. Βέβαια. Το έχω επισκεφτεί, διότι η τάξη είναι έτσι για τις μεγάλες γιορτές. Σέβονται την ελληνική εκκλησία, αλλά δεν μπορούν να καταλαβαίνουν τι είναι, γιατί ήρθε μία σερβίδα στην Καλαβρία, μάλιστα στο ελληνικό μοναστήρι. Και είναι μία έτσι, μέχρι σήμερα έρχονται πάρα πολλοί διοσημογράφοι και έτσι κάνουν, γράφουν, ήρθε και τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις. Ναι, και μου έχουν κουραστεί από αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλα είναι παράξενα εκεί. Αλλά είναι όλα ευλογημένα. Διότι αυτή την εκκλησία είναι κέντρο μεταναστών.
Δηλαδή είναι ελληνική εκκλησία, αλλά Καλαβρία είναι φτωχή χώρα και δυστυχώς δεν έρχονται πολλοί Έλληνες. Στο καλοκαίρι έρχονται, αλλά καθημερινή ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι η Καλαβρία είναι φτωχή χώρα, κάτω Ιταλίας είναι Ιταλία, από το Νόρτ δεν βλέπουν ότι είναι Καλαβρία δική τους. Είναι σαν άλλη χώρα. Και γι' αυτό έρχονται αυτοί μετανάστες, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Ρούσοι, Ουκραίνοι, οποίοι καημένοι έρχονται στο μοναστήρι και κάνουμε βάπτιση, τους βοηθούμε, κάνουν... Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι, ο Θεός... Να ρωτήσω κάτι. Ναι, λόγητε πάτε. Είπετε, κάνετε βαπτίσεις, κάνετε γάμους. Τι κάνετε εκεί και ποιους κάνετε βαπτίσεις και γάμους? Για Ορθοδόξους, για τους Ορθοδόξους. Που ζουν στην Ιταλία ή που έρχονται και μετανάστες. Μετανάστες, οποίοι ζουν κάτω στην Ιταλία, αλλά έχουμε κάνει μερικούς κατολικούς Ορθοδόξους, οποίοι είναι άνθρωποι οποίοι αξίζουν. Δηλαδή δεν είναι απλοί άνθρωποι. Είναι ψηλής κοινωνίας με αυτήν την έννοια. Ναι. Και ζήτησαν οι ίδιοι και έγιναν Ορθόδοξοι. Ναι, μπορώ να πω για ένα κύριο ο οποίος είναι από την Σεμινάρα, αναβαπτίζει κάποιος από την Σεμινάρα, η οποία είναι το πιο δύσκολο μέρος της Καλαβρίας, όπου υπάρχει δυνατή μαφία, όπου υπάρχουν μετά του χωριού είναι στην φυλακή. Είναι από την 7 στο βράδυ δεν μπορείτε να βλέπετε κανένα στον δρόμο. Δηλαδή όταν νυχτώσει 7 η ώρα και μετά δεν έχει κανένα. Δεν έχει κανένα, ναι. Και πολλές φορές πρώτα αδελφές οι οποίες ήρθαν μαζί μου έτσι δεν μπορούσαν να μείνουν, διότι είπαν στο Μητροπολίτη Σεβασμίου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μου αρέσει το μέρος. Μία είπε δεν έχουμε χώρος, δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε αυτό και έφυγαν. Στο τέλος, ο δεσπότης Ιωνίκης περιοχής που βρίσκεται το μοναστήρι που ήμουνα, μου είπε να διαλέξω και εγώ ή να μείνω ή να επιστρέψω στο μοναστήρι μου. Αφού εγώ πήγα για λόγος υπακοής, ρώτησα τι να κάνω. Λέω, Σεβασμιότατε, Άγιε Δέσποτα, εγώ δεν ήθελα να πάω στην Καλαβρία. Με έχετε στείλει εσείς και ρώτησα και Μητροπολίτης. Τότε πήγα εγώ στη Μητρόπολη και ρώτησα το Άγιο Μητροπολίτη μας, το πνευματικό μου, το κύριο Αμφιλόχη, και λέω, Σεβασμιότατε, τι να κάνω, διότι ούτε εγώ μπορώ να μείνω εκεί στην Καλαβρία, τόσες δυσκολίες υπάρχουν, τι να κάνω μόνη μου. Και ο ίδιος Μητροπολίτης, ο οποίος πάρα πολύ τον αγαπούμε, και μου λέει, εσύ να επιστρέψεις, εκεί είναι σωτηρία σου και το σταυρό σου. Και όταν μου είπε αυτό, εγώ ηρέμησα και το πήρα σαν να μου είπε ο Θεός αυτά. Δηλαδή, όταν ο Θεός θέλει κάτι, εμείς μπορούμε μόνο να πούμε να είναι ευλογημένο, Κύριε. Και μέχρι σήμερα, πάντοτε, όταν πάω στην Εκκλησία και βλέπω τους Αγίους μου, τη ηχογραφία των Αγίων Ηλία και του Φιλαρέτου, πάντοτε λέω στους Αγίους, δεν είμαι άξια, Άγιε, διότι έχετε διάλεξει εμένα, θα έρθω σε αυτήν τη δύσκολη χώρα. Αλλά έτσι ο Θεός, μάλιστα, για αυτούς οποίοι είναι ανάξιοι και δεν έχουν δύναμη, κάνει θαύματα. Για ποιο λόγο, εγώ δεν ξέρω και ούτε σκέπτομαι. Δηλαδή, αγαπώ, τους είπα στον Μητροπολίτη, αγαπώ τον Κύριο, αγαπώ το Σταυρό του, διότι ο ίδιος Κύριος, όταν ζήσε στην γη, πέρασε δυσκολίες, δεν είχε... Ούτε κεφάλι κλείνει. Ναι, γι' αυτό έτσι... Το δοξάζω το παντοδύναμο Θεό και λέω ευχαριστούμε Κύριε και δώσε μου την δύναμη να μπορώ έτσι να κάνω κάτι, να χαρείς για εμένα. Ήθελα να πω... Να μας πείτε λίγο που μένετε, ποιος είναι ο χώρος εκεί, τι κάνετε κάθε μέρα, όλη μέρα. Ναι, η καθημερινή ζωή μου είναι διότι έμεινα... Εντάξει, έμεινα μόνη μου και είπε Μητροπολίτης έχει ο Θεός να στείλει κάποιον. Και κάτω τόσο έρχονται από την Σερβία οι κοπέλες, ο οποίος Μητροπολίτης θέλει να με βοηθήσουν, μέχρι τα έρθει κάποια ψυχή, οποία, μα εκεί
αγαπητοί δεν μπορούν να έρθουν οπωσδήποτε οι αδελφές, διότι χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Δεν είναι εύκολα να αφήσετε δηλαδή Ορθόδοξο Κύπρο, πολύ ευλογημένο που έχουν που βλέπετε κάθε μέρα τόσους ιερείς, τόσους δεσποτάδες, μακαριότατο, αξιοπρέπεια, λειτουργίες, αγρυπνίες, όλα αυτά, και εκεί δεν υπάρχει αυτό. Εκεί υπάρχει μαρτύριο και να πεις, Κύριε, να πεις μόνο έτσι, όπως είπε ο Μητροπολίτης, να πάρεις το Κύριο για το και να το κρατάς, να μην τον αφήσεις, δηλαδή να ζητήσεις όλα το από αυτόν. Το ημάτιο του Κύριου μόνο. Μόνο και να ζητήσεις, και έτσι τα κάνω, και έτσι τα κάνω, και αλλιώς πώς τα έμεινα. Χάρη του Θεού με σκέπαζε και με βοηθά πάρα πολύ, ούτε να καταλαβαίνω, διότι πολλές φορές θα σκέφτομαι τι πέρασα δυσκολίες και τι με περιμένει. Τα έφυγα ούτε να ξεγύρισα. Και ήθελα να σας πω ειλικρινά, τρεις φορές ήθελα να φύγω, αλλά όταν γύρισα και είδα την εκκλησία και λέω πώς να σε αφήσω. Διότι να σας πω την αλήθεια, Ορθοδοξία είναι τα πάντα. Ορθοδοξία είναι η μητέρα, η πατέρας, η αδέλφια, η όλα ό,τι έχουμε, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που γεννηθήκαμε σαν Ορθόδοξοι. Ίδια λυπάμαι πάρα πολύ, διότι ζω σε ένα χωριό οποίο είχε 13 μοναστήρια και 33 εκκλησίες. Ήταν Άγιον Όρος, ήταν παν Ορθόδοξη χώρα, οποία έχασε όλα αυτά. Μετά το σύσμα, οι καημένοι μοναχοί, οι οποίοι ήταν όχι απλοί άγιοι, απλοί μοναχοί, ήταν γίγαντοι. Όταν διάβαζα κάποια βιβλία για τους Αγίους από την Καλαβρία, τρόμαξα από τα μαρτύρια που πέρασαν, ή από τη ζωή, η άσκηση που έχουν κάνει. Ο ίδιος Άγιος Φιλάρετος Κυπουρός, Άγιος Ηλίας, είναι τεράστιος Άγιος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μορφωμένος, πέρασε Ιερουσαλέμ, πέρασε Αιγύπτο, πέρασε την Ελλάδα, κοιμήθηκε εκεί, είναι μια μορφή, ήταν και από την αυτοκρατορική οικογένεια. Πρώτα να κάνουμε το βιβλίο, πρέπει να το κάνουμε από αρχή το βιβλίο και να το τυπώσουμε και να σας... Πρώτο Θεός να έχετε και εσείς να διαβάζετε. Ένας υπέροχος Άγιος, ο οποίος είναι μία μόρφη, να το ντρέπομαι όταν πάω στην εκκλησία και λέω: Άγιε Ηλία, βοήθησε να φέρεις μοναχούς, να φέρεις αυτούς ο οποίοι να δοξάζουν την πίστη μας. Και στο Άγιο Φιλάρετο, ο οποίος ήταν απλός μοναχός, ήταν κυπουρός διότι η διακονία του ήταν στον κήπο. Στη νύχτα αυτό το παλιό μοναστήρι ήταν κάτω στη λίμνη και κατέβηκε στη νύχτα και έκανε προσευχή στα γόνατα, στη λίμνη. Και υπάρχει μια τοιχογραφία, ο Πάτερ Βασίλειος την έκανε, αγιογράφησε, ο Άγιος κάνει προσευχή στη... Γονατιστό στη λίμνη. Γονατιστό στη παραλία, στην όχθη. Ναι, γι' αυτό πέτανε νέος. Αρρώστησε, είχε... κάτι έτσι 40 χρονών όταν πέτανε από την πολλή άσκηση. Τι να σας πω για άλλους Αγίους. Υπάρχει η Ηλίας Σπηλαιώτης στη Μελικουκά, ο οποίος ήταν για τους δαιμόνους, έτσι. Πώς το λένε, Πάτερ, για αυτούς δαιμονισμούς. Για τους δαιμονιζόμενους. Εθεράπευε τους δαιμονιζόμενους. Και μέχρι σήμερα υπάρχει το σπήλαιο που ασκέπτησε ο Άγιος κοντά στο μοναστήρι μας. Είναι σαν προσκύνημα. Αλλά Κατολικοί έχουν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό και έχουν κάνει ένα μικρό εκκλησάκι, διότι έγινε μια ταύμα ένας Καλαβρέζος στην Αυστραλία. Η γυναίκα του... αρρώστησε από το καρκίνο και ο Άγιος Ηλίας ήρθε στο ύπνο του άντρα
και του είπε να επιστρέψει στην πατρίδα σου, στην Καλαβρία, και να βρεις το μοναστήρι μου και να πάρεις το αγίασμα και να επιστρέψεις στην Αυστραλία και να δεις ότι η γυναίκα να γίνει καλά. Και έτσι από την Αυστραλία πήγε στην Καλαβρία και κοντά στο μοναστήρι μας είναι αυτό. Είναι Άγιος Τόπος, είναι Άγιος Φαντίνος κοντά, Άγιος Ηλίας Πηλαιώτης, Άγιος Ηλίας και Φιλαρέτος, είναι Πατριάρχης Άγιος Μετόδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, Ιωσήφ Υμνόγραφος, Αγία Λουκία, Αγία Άγατα, είναι στην Σικυλία. Τόσοι Άγιοι, όπως είπε Άγιος Ιέροντας Πορφύριος, μια φορά ένας Καλαβρέζος πήγε εκεί να το δει, να πάρει ευλογία και το ρώτησε Ιέροντας, από πού είσαι? Είπε, από την Καλαβρία. Άρχισε να κάνει προσευχή και λέει, Καλαβρία είναι γεμάτη, όπου περπατάς είναι Άγιοι. Και αυτό με βοηθά, εμένα έδωσε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να μείνω και μου δίνει κουράγιο και δύναμη. Λοιπόν, αυτός επίστρεψε, βρήκε με πολλές δυσκολίες το σπήλαιο που ασκήτευσε Άγιος, πήρε το αγίασμα και επίστρεψε στην Αυστραλία, η γυναίκα του έγινε καλά και έδωσε κάποια χρήματα και έχουν κάνει τώρα εκκλησάκι εκεί στο σπήλαιο. Και εμείς όταν έρχονται σε μένα από την Σερβία και από την Ελλάδα, τους παίρνω και πάμε στο σπήλαιο, κάνουμε η εσπερινό παράκληση, πιούμε το αγίασμα και έτσι παίρνουμε την ευλογία. Το μοναστήρι, βέβαια, εγώ πρόπερση ήρθα εδώ, διότι να σας πω την αλήθεια, από τόσες δυσκολίες, διότι σαν Ορθόδοξοι υπάρχει πάρα πολύ προβλήματα, διότι ήδη οι κύριοι οποίοι έχουν κτίσει την εκκλησία είχαν άλλο σχέδιο, να κάνουν τουρισμό εκεί. Ενώ ο Θεός έστειλε με ένα αμαρτωλή απλή μοναχή και έχω καταλάβει πολλά πράγματα, διότι ο Θεός όταν θέλει φωτίζει αυτούς απλούς και έτσι καημένους και μπορεί και, αυτά, και φωτίζει το νου. Και έτσι πρώτα χρόνια δεν ήξερα ούτε τα Ιταλικά, αλλά ήρθαν κάποια πώς στείλνε, γράμματα και άνοιξα και είδα ότι αυτό το μοναστήρι είναι αυτοκρατορικό και παίρνει χρήματα, αλλά τα χρήματα φεύγουν. Θέλω να σας πω πόσο το μοναστήρι είναι επίσημο και είναι κέντρο για μεταναστών, διότι ο κράτος μπορεί να βοηθήσει κάθε χρόνο αυτό το μοναστήρι. Αλλά λοιπόν τώρα σταμάτησε όλα, διότι δηλαδή εμείς έχουμε αλλάξει ορθοδοξία, αλλάξει το πρόγραμμα. Αυτό το μοναστήρι πρέπει να είναι το μοναστήρι την μετανοίας και της σωτηρίας, όχι για κάτι άλλο. Γι' αυτό μου έχουν κλείσει όλες πόρτες. Όλες πόρτες, η Δημαρχείο, η κράτος, όλα αυτά. Αλλά εντάξει, εγώ δεν φοβάμαι αυτά. Πρώτα και πρώτα παρακαλώ το Κύριο να έτσι να μου δώσει την δύναμη να κάνω εγώ μετάνοια. Όπως είπε τώρα, επίστρεψα από το Εσπερινό που έχει κάνει ο Δεσπότης Επιφάνιος. Ο Θεός Δεσπότης Επιφάνιος και έτσι είπε, πρώτα είναι η μέρα αύριο του Αγίου Ελευθερίου να ελευθερωθούμε μέσα τον εαυτό μας και μετά τα απόλοιπα να ελευθερωθεί η πατρίδα μας ή όλο το κόσμο. Λοιπόν, εγώ το ξέρω, ο Θεός πρώτα και πρώτα αυτό το μοναστήρι πρέπει να είναι κέντρο της προσευχής. Οι ίδιοι Άγιοι δεν τους νοιάζει νοιάζουν οι τύχοι, δηλαδή τους νοιάζει τα είμαστε καλοί μέσα μας, να κάνουμε μετάνοια, να προσευχούμε, να κάνουμε εξομολόγηση και δόξα τω Θεώ έχουμε ευλογία να έχουμε ιερέα, διότι στην Νότια Ιταλία υπάρχουν ιερείς, αλλά στην Καλαβρία όλα είναι δύσκολα, όλα είναι ιδιαίτερα, διότι μαρτύριο είναι, ούτε ιερείς έχουν μισθόν, ούτε ή κανένας θα έρθει στα Καλαβρία, πρέπει να καταλαβαίνει, όπως στην Κένια, να πάει να περιμένει μαρτύριο. Δεν θα περιμένει ευκολίες ή να γυρίζει στην Ιταλία. Όχι.
να περιμένει το μαρτύριο και δυσκολίες. Γι' αυτό έτσι μέχρι εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται δηλαδή ψυχές πολύ δυνατές, με πολύ πίστη, με πολύ υπομονή, διότι η καθημερινή ζωή είναι για εγώ σαν μοναδική αδελφή πρέπει πάντοτε να είμαι, να κάνω ακολουθίες μόνη μου, το πρωί, το εσπερινό, να φτιάξω την εκκλησία. Μεγάλη ευλογία είναι ότι έρχονται άνθρωποι και σχεδόν κάτι καιρικοί βαφτίζουμε τα μωρά, τα παιδιά μας ορθόδοξα, κάνουμε γάμους, εξομολόγηση. Μία λειτουργία ορθόδοξη σε αυτό το μέρος είναι θαύμα. Είναι απίστευτο, διότι ίδια μέρα, ίδια ώρα, όταν αρχίζει λειτουργία σε εμάς, έχουν κανονίσει, αρχίζει λειτουργία στο Κατολικό Ναό. Εγώ, όταν χτυπάω καμπάνες, αμέσως αυτοί χτυπούν καμπάνες. Και δηλαδή υπάρχει και ζήλια, αλλά εγώ δεν βλέπω έτσι. Σαν Ορθόδοξοι, σαν Χριστιανοί, πραγματικοί Χριστιανοί, πρέπει να αγαπούμε όλους. Και αυτό ζητάω από το Κύριο και λέω: Κύριε, δώσε μου την αγάπη. Μόνο αυτό δώσε μου, να αγκαλιάζω όλους. Διότι σιγά σιγά είναι σκληρό χωριό. Οι Καλαβρέζοι είναι πάρα πολύ σκληροί άνθρωποι. Διότι είναι κλειστοί μέσα και λένε ήδη: Εάν σε αγαπούνε, σε αγαπούνε. Εάν δεν αγαπούνε, δεν θέλουν να σε βλέπουν. Ευτυχώς η ευλογία του Σεβασμιωτάτου και η ευλογία του Μητροπολίτου Ιταλίας, η υπακοή μου είναι. Ο Θεός όταν θέλει, με προστατεύει και ευλογεί. Και έτσι όλα αλλάζει. Και με τώρα θεωρούν σαν δικό τους άνθρωπο και μου προσφέρουν και ψωμί. Πάω στη πόλη και λένε, δεν τα πληρώσεις εσύ. Και μου δίνουν και το ψωμί. Και τα έτσι, ό,τι χρειάζεται, τα πρώτα φρούτα είναι περιοχή ελαιών. Και το λάδι, πρώτο λάδι, φέρουν σε μένα. Και μου προσφέρουν το ωραίο λάδι. Και λένε, αυτό είναι η εκκλησία. Και ήδη έρχονται και ζητούν να ταρτούμε στο σπίτι, να κάνουμε αγίασμα. Αλλά είναι δύσκολο αυτό, διότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο Κατολικός Ιερέας... Άκουσα από τους ανθρώπους από τη σεμινάρα ότι ίδιος στη λειτουργία είπε ότι υπάρχει αυτή την εκκλησία, οι ίδιοι δεν πρέπει να πάνε στη δική μας εκκλησία και είναι σαν να είναι πόλεμο δεν φαίνεται αλλά είναι, πώς το λέω. Ψυχολογικός τελικά πόλεμος. Ψυχολογικός. Φανταστείτε μία μοναχή όποια ήρθε τι έκανε. Μπορείτε να φανταστείτε αν θα έρθουν 10 αδελφές. Και όταν θα γίνει το μοναστήρι, νομίζω θα είναι έτσι, αλλά να είναι προσδόξα Θεού. Διότι εγώ δεν λέω τίποτα έτσι. Μου είπε Μητροπολίτης να είμαι πάρα πολύ προσευτική, να δίνω την αγάπη και θέλω αυτό. Και τους αγκαλιάζω και πάω και τους βοηθώ και τους βλέπω. Όταν, παραδείγματος χάρη, μαφία σκοτώθηκε ένα νέο άνθρωπο, ήταν 19 χρονών και έτσι όλο το χωριό ήταν απείρετα νερά, τα μαύρα ρούχα. Εγώ στενοχωρήθηκα διότι κοντά στο μοναστήρι ήταν το σπίτι του και λέω, Σεβασμιότατε, δώστε μου την ευλογία να πάω σε αυτό το σπίτι, διότι στενοχωρήθηκα, ζω με αυτούς, δεν φταίνε αυτοί, με αγαπούν, με σέβονται. Και έρχονται και λένε, μπορούμε να ένας ήρθε και λέει η γερόντισσα, είμαι άρρωστος, είπανε γιατροί ότι έχω καρκίνο στο κεφάλι μου, μπορώ να έρθω στην εκκλησία να προσευχηθώ. Λέω, έλα και να κάνουμε προσευχή μαζί. Και κάναμε προσευχή στην εικόνα μπροστά της Φαναγίας και μετά έφυγε αυτός και το έτσι σταύρωσα με το λάδι των Αγίων και έφυγε μετά. 2 εβδομάδες βγήκανε αποτελέσματα του και ήρθε χαρούμενος και λέω, μπορώ να είμαι καλά, δεν βρήκανε τίποτα, μπορώ να βγω στην εκκλησία να ευχαριστώ τον Αγίον. Λέω, και μετά, ναι, αλλά κρυφά, χωρίς να ξέρει ο ιερέας στο χωριό. Κάτι άλλο παράδειγμα ήθελα να πω, Πάτερ, συγγνώμη. Ήθελα κάτι να πω, δεν θυμάμαι τώρα. Σταμάτησε το μυαλό.
Α, ναι, και έτσι, εντάξει, εγώ έκανα το σταυρό μου, το πήρα στο σταυρό μου όπως είμαι, και έτσι έξω από το σπίτι ήταν πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, όλοι σιωπή, ξέρετε, είναι δύσκολο, διότι είναι μαφία και είναι επικίνδυνο. Και κάθε βράδυ έρχεται αστυνομία και αυτοί με αγαπούν, είναι και αυτός πρώτος. Όταν ήρθε Μητροπολίτης και έκανε μεγάλη τιμή, έφερε άλλους αστυνομικούς μπροστά στην εκκλησία μας να περάσει Μητροπολίτης. Έχουν δώσει τιμή. Και ίδιος Κύριος, αυτός μεγάλος, είπε, αν έχεις δυσκολίες, να μας πεις ό,τι έχεις. Και λέω, όχι, με προστατεύουν Άγιοι, είμαι καλά, δεν φοβάμαι. Ήδη οι Κατολικοί λένε, μα πώς μπορείς να μείνεις μόνης, δεν φοβάσαι στη νύχτα. Μα τι φοβάμαι, έχω δύο Αγίους, με προστατεύουν, δεν φοβάμαι, τι να φοβάμαι. Α, πραγματικά, αδελφοί, αδελφές, τόση χάρη έχει αυτό το μοναστήρι και νιώθω να είναι 10 αδελφές μαζί μου. 10 αδελφές και έτσι χαρά και γεμάτη καρδιά από τη χαρά, εντάξει. Πήγα λοιπόν σε αυτό το σπίτι, αγόραζα κάποια άσπρα λουλουδάκια διότι ήταν νέος και πήρα, χαιρέτησα τους γονείς. Όλοι έμειναν σαν έτσι, έπαιρναν σοκ, διότι δεν περίμεναν. Ούτε Κατολικός ιερέας ήρθε σε λύπηση. Ναι, σε λύπηση, ούτε κανένας, ούτε δήμαρχος. Ενώ ένιωσα από την καρδιά μου αυτά και λέω, είμαι μοναχή και είμαι χριστιανή, αγαπώ ο Χρήστα, είναι αδέλφια μας. Και πήγα και έτσι χαιρέτησα την μητέρα, έτσι είπα ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του παιδιού. Και έτσι έκανε, και μετά από κάποιες εβδομάδες ήρθανε στο μοναστήρι και είπανε ότι ποτέ δεν μπορούν να ξεχάσουν αυτό ότι έχω κάνει. Και η ίδια κυρία, μητέρα, έρχεται κάθε τόσο στο μοναστήρι και μου φέρνει τα γλυκά και έτσι. Είναι παράξενο όλα. Και θέλω να πω, όπου σας στέλνει Κύριος, όλα είναι ευλογημένα και δεν πρέπει κανένας από εμάς να φοβάσει, μόνο να έχουμε την πίστη και να ενδοξάζουμε την Ορθοδοξία μας. Εδώ είναι όλα λογικά, έτσι, εντάξει. Φυσικά, Ορθοδοξία μας, ακολουθίες, αλλά μεγάλο πράγμα, διότι είπα στους Κατολίκους τι διαφορά έχει. Λέω, μα διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Λέει, δεν είναι διαφορά, λένε ήδη. Λέω, συγγνώμη, έρχονται ολόκληρα σχολεία να επισκεφτούν την όμορφη εκκλησία και το ιερό, να βλένε όλα αυτά, οι εικόνες, και λένε δασκάλες να μας πείτε στα παιδιά μας και δημοτικά σχολεία και γυμνάσιο τι διαφορά έχει και κάτι για την Ορθοδοξία. Και λέω, Κύριε Βασιλεύ Ουράνιε, φώτισε με να πω σωστά πράγματα να καταλαβαίνουν. Με απλότητα, διότι εγώ δεν είμαι θεολόγος, εγώ είμαι απλή μοναχή, οποία δόξα τω Θεώ, ξέρω να σέβομαι τον άνθρωπο και να τον αγαπώ. Και τους λέω, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ μας. Αλλά ο Κύριος μας είναι ένας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και ελπίζω να βρεθούμε όλοι στον ουρανό μαζί. Θυμάμαι ένα παιδί που με ρώτησε, ήταν για μένα έπλεξη, και μου λέει, η μητέρα, μπορείτε να μας πείτε για την Αγία Κοινωνία, πώς εμείς παίρνουμε οστία, εσείς το βίνο και το ψωμί, κρασί και το ψωμί. Και ήταν πολύ δύσκολο να απαντήσεις έτσι για ένα παιδάκι που είναι 7 χρονών. Και έτσι με έκανε εκτύπωση και μου λέει, μπορώ να έρθω άλλη Κυριακή με την μαμά μου και με την παπά στη λειτουργία. Και λέω, να έρθεις και έτσι να σου πει πατέρ Ηλίας, ο οποίος είναι Ιταλός, μιλά καλά Ιταλικά, να σου πει πολλά πράγματα. Και έτσι κάνουν. Σιγά σιγά ήδη οι Καλαβρέζοι Ιταλοί έρχονται στη λειτουργία μας. Κυριακή 9:30 αρχίζει η λειτουργία, διότι είναι μακριά λίγο, θέλει χρόνο να έρθουν καημένοι οι δικοί μας Ορθόδοξοι, διότι εργάζονται όλη την εβδομάδα, εργάζονται δύσκολα
Και είπα, έχουμε ευλογία να αρχίζουμε 9.30. Βέβαια, η λειτουργία είναι στην ελληνική γλώσσα και κάτι λέμε στα ιταλικά, διότι είναι μετανάστες. Πρέπει να καταλαβαίνουν, πρέπει να πούμε κάτι έτσι. Και έτσι είναι πολύ έτσι, είναι μεγάλο έργο του Θεού και χρειάζεται πολύ, πολύ, πολύ προσευχή. Γι' αυτό σας παρακαλώ με όλη την καρδιά μου να εύχεστε εμάς, διότι νομίζω στην Αφρική είναι πιο εύκολα και στην Τουρκία είναι πιο εύκολα, αλλά με τους Κατολικούς είναι δύσκολα, διότι αυτοί είναι, νομίζουν ότι έχουν τα πάντα, αλλά δυστυχώς έχουν πάρει πολλά από μας. Στην Βενετία είναι ολόκληρη Κωνσταντινόπολη, στην Βενετία, λείψανα του Αγίου Ιωάννου Παντελεήμονα. Είναι τα λείψανα του, είναι Αγίους, πολλούς Αγίους. Στην Καλαβρία τόσοι Άγιοι, η Αγία Κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτης Παρασκευής είναι στην Καλαβρία, του Αγίου Παντελεήμονα, του Αγίου Μαγδαληνής, Αγίας Μαγδαληνής, στη Σεμινάρα, στο Μουσέο. Έχουν αφήσει τα λείψανα της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής και Βασίου Μεγάλου. Και λέω, Κύριε, και πάντοτε όταν περνάω αυτήν την εκκλησία, κάνω προσευχή και μίλησα με τον Μητροπολίτη και λέει, Σεβασμιότατε, να ζητούμε τα λείψανα, να προσπαθούμε να μας δώσουν. Και λέει, σιγά-σιγά να αλλάξει αυτός δεσπότης, ο οποίος είναι πολύ σκληρός και δεν μας αγαπά, δυστυχώς, και να δούμε ποιος άλλος θα έρθει και να προσπαθούμε να ζητούμε να μας δώσουν τα λείψανα. Να δώσω την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα η γερόντισσα και να πω ότι είχαμε την ευλογία σαν ενορία πριν 2 χρόνια να πάμε εν επίσκεψη προσκύνημα στους χώρους που μας περιγράφει. Πραγματικά το εκκλησάκι υπέροχο, είναι μέσα σαν σε όαση να ξεχωρίζει μέσα στην έρημο μια όαση, αγιογραφημένων, βυζαντινά καθαρά. Να πούμε ότι με δωρεάν, νομίζω, του αδερφού της αγοράστηκε ένα οικόπεδο και εκεί πρόσφατα έχει γίνει η κατάθεση του τιμίου, του θεμελίου λίθου για να κτιστεί το μοναστήρι. Παρά τα αυτά όμως έλειψαν τα χρήματα και η δουλειά έμεινε στην αρχή της. Όντως, στον ναό της κοινότητας εκεί στη Σεμινάρα, τον Παπικό Ναό, σε μουσείο έχουν φυλαγμένα τα λείψανα, κλειδωμένα και με κλειδαριές. Και με σφραγίδα. Και με σφραγίδα, να μην τα ανοίξει κανένας. Και είναι πλήθος ιερών λείψανων εκεί πέρα, γι' αυτό λέει, κάθε φορά που περνώ από εκεί κάνω το σταυρό μου και προσεύχομαι. Και θα ήθελα να την παρακαλέσω να μας πει ως που βρίσκεται το έργο και τι γίνεται όσον αφορά το χτίσιμο του μοναστηριού σας. Ναι, Πάτερ, πρόπερση όταν ήρθα εδώ, ξέρετε, οι Άγιοι, εμείς μοναχές, ταπεινοί είμαστε, δεν ξέρουμε εμείς πολλά πράγματα. Αλλά ο Θεός, σας λέω, φωτίζει. Οι Άγιοι ήδη έτσι, εγώ έχω καταλάβει ότι αυτό το μοναστήρι κάτι άλλο έχει. Είναι ιστορικό μοναστήρι, ο οποίο ήταν πιο μεγάλο αυτοκρατορικό βυζαντινό μοναστήρι της Καλαβρίας, με πολλούς μοναχούς, μορφωμένους μοναχούς, ασκετείς, και έτσι, και λέω, αλλά μετά το σύσμα τίποτα δεν έχει μείνει. Μόνο τα θεμέλια του παλιού μοναστηρίου, το οικόπεδο έχει ένας κύριος, δεν θέλει να το πουλήσει, εντάξει, αγοράζαμε άλλο, διότι εγώ έχω σκεφτεί ότι είδα έρχονται άνθρωποι, έρχεται κόσμο κάθε Κυριακή και πολύ μπορείτε να φανταστείτε στην Πάσχα παραπάνω από 500 άτομα έρχεται για το Πάσχα και μικρή εκκλησάκι είναι και έξω και κάνουμε και φέρουν τα αυγά τους άρτους. Και τόση χαρά, έρχεται όλη η Καλαβρία να δει αυτό το ταύμα, αυτή την Ορθόδοξη Πάσχα. Και λέω, Σεβασμιότατε, τι να κάνω, δεν έχω χώρο και θέλω να προσφέρω, να έχουμε τους ανθρώπους, τους Ορθόδοξους, διότι η Εκκλησία είναι μητέρα, ο οποίος άφησε το σπίτι, την πατρίδα, περνά δύσκολη ζωή,
χωρίς την πατρίδα, χωρίς την γονείς, είναι δύσκολα. Και έρχεται στο μοναστήρι, από την πόρτα αρχίζουν να δακρύζουν και λένε έτσι την κάνουν, σαν ήρθα μητέρα, αγκάλιαζε με, δηλαδή ήρθα μητέρα εκκλησία να με βοηθήσεις, να με ελευθερείς, να με βοηθήσεις, διότι περνάνε άνθρωποι, δεν είναι εύκολη ζωή εκεί. Γι' αυτό έτσι παρακάλεσε τον αδελφό μου, ο οποίος είναι στο Βελιγράδι, και λέω: «Σε παρακαλώ να με βοηθήσεις αυτήν τη φορά και τίποτα δεν να ζητήσω από σένα, διότι η δική μου χώρα είναι φτωχή χώρα». Και έτσι αγοράζαμε αυτό το ευλογημένο οικόπεδο, αλλά είχα πολλές δυσκολίες για αυτό το οικόπεδο. Και έχουμε κάνει από αυτά τα χρήματα που πήρα πρόπερση από εσάς, έχουμε κάνει τεμέλιο λίτο. Μετά μας έχουν, όταν έχουμε κάνει αυτά, ήρθε από την Δημαρχία και λένε πρέπει να ζητείτε την άδεια να κάνετε το μοναστήρι, και μας έχουν κόψει. Εντάξει, περιμέναμε 2 χρόνια να πάρουμε την άδεια, τώρα την έχουμε, αλλά δεν έχουμε χρήματα, διότι περιοχή Καλαβρία είναι φτωχή χώρα. Η σερβίδα μου είναι φτωχή χώρα, εγώ είμαι μοναχή, δεν έχω, οι όλοι δικοί μου πήγαιναν στον ουρανό, εκεί μετανάστασε είναι φτωχοί, βούλγαροι, τι μπορούν να προσφέρουν. Πολλές φορές έρχονται και ζητούν από το μοναστήρι βοήθεια, την βοήθεια. Στο χωριό υπάρχει μια οικογένεια βουλγαρική, η οποία έχει 8 παιδιά, και πήγα να δω πού ζούνε, πώς ζούνε. Έχουμε βαπτιστεί αυτά τα παιδιά στο μοναστήρι μαζί με τον πατέρα Ηλία, και πήγα να δω πώς ζούνε. Και όταν πήγα, στενοχωρήθηκα και αρρώστησα, διότι δεν νόμιζα ότι στην Ιταλία υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στην Βουλγαρία ναι, στην Σερβία ναι, αλλά στην Ιταλία που έχει τόση ωραία ζωή, να πούμε, καλή, εντάξει, απλή αλλά καλή ζωή, υπάρχει και αυτή τη φτώχεια. Και θέλω να πω, αυτό το μοναστήρι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, διότι δεν έχουμε χώρος που μετά τη λειτουργία, όπως και εσείς έχετε την αίθουσα, να πιούμε ένα καφεδάκι γλυκό, να μιλούμε, να κάνουμε πολλά πράγματα, να κάνουμε μαθήματα για την ελληνική γλώσσα, διότι αυτό το μοναστήρι είναι κέντρο, κουλτουράλε, πώς το λένε. Παράδοση. Ή πρέπει να κάνουμε μαθήματα για την ελληνική γλώσσα, για την αγιογραφία, για πολλά πράγματα. Έχουμε τώρα και παιδιά, κάθε Κυριακή έρχονται παιδιά και χαίρομαι ιδιαίτερα και λέω, και όλη η κούραση φεύγει από μένα όταν βλέπω ανθρώπους, κόσμο στην εκκλησία με τα παιδιά, και λέω αυτό είναι, καταλαβαίνω Κύριε, και μπορώ, και μέσα στον εαυτό μου λέω μία βάφτιση, αγαπητοί, ξέρετε, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε Χριστόν ενεδίσαστε. Αυτό το ύμνο, όταν τα ψάλουμε στην εκκλησία, νομίζω ανοίγει ουρανός. Πόσο είναι το μεγάλο πράγμα στην κατολική χώρα να έχεις αληθινή πίστη, οποία λάμπει, και δεν μπορούν να σβήνουν αυτά. Είπα, εγώ καταρά τα μιλάω πολλές φορές έτσι, αλλά με αγαπούν και με συγχωρούν, νομίζω, και μπορώ να πω αυτά, διότι είμαι απλή, αλλά νιώθουν την καρδιά μου. Και τους λέω, να ντρέπεστε, έχετε αφήσει τα πάντα, έχετε χάσει τα πάντα, δηλαδή την ορθόδοξη πίστη, την αξιοπρέπεια, διότι Βυζαντινή, Καλαβρία, μεγάλη Ελλάδα, τόσο είναι μεγάλη, εσείς την έχετε χάσει. Έστειλε ο Θεός σε μένα μία σερβίδα εκεί, εσείς Καλαβρέζοι, παλιοί Έλληνες, έχετε χάσει, εξεχάσει αυτά, ενώ πρέπει να είστε πολύ υπερήφανοι, να έχετε χαρά για την ιστορία που είχατε. Και λένε, έχετε δίκαιο, και έτσι. Τώρα, τέλος, μετά το Πάσχα, να κάνουμε άλλο συνέδριο, θα έρθει ο Μητροπολίτης, θα έρθουν κάποιοι άλλοι Έλληνες καθηγητής να μιλούν, διότι ήδη Κατολικοί λένε, πότε να κάνετε πάλι, έχουμε κάνει μία φορά συνέδριο στην Καλαβρία και ήρθε πάρα πολύ κόσμο και ήταν τόσο ευλογημένο. Στην αρχή έτσι
εγώ είναι και παράξενα. Δεν είχα αίτουσα και λέω, σεβασμιότητε, να μου δώσετε την ευλογία, πάω στο Κατολικό ιερέα και να ζητήσω αίτουσα. Και αυτό όποιος δεν με αγαπά. Και λέω, εντάξει, το χαιρέτησα και λέω, σας παρακαλούμε με γόνατα να μου δώσετε την αίτουσα, θέλουμε να κάνουμε το συνέδριο, η Εκκλησία μας έχει ανάγκη. Και ο ίδιος έτσι τα είπα, ωραία και μαλακά, εντάξει, και μου λέει, ναι, άλλος ιερέας Κατολικός, ο οποίος μετά το έχουν φύγει στην Σικελία, κρυφά ήρθε στο μοναστήρι και μου είπε, να σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά μην πεις, να μην ξέρει κανένας. Δηλαδή 300 ευρώ μου έδωσε και λέει, και όταν ήρθανε Κύπροι και λέει να καλέσεις, όταν ζήτησε και έδωσα για σας και, λέει, και μου είπε, αλλά να μην πεις κανένα ότι σου έδωσα αυτά. Και κάναμε το συνέδριο, ήταν τόσο ευλογημένο διότι ήρθανε κάποιοι πατέρες δικοί μας Ορθόδοξοι από την Σικελία. Σικηλιώτοι έχουν χαρίσματα, έχουν πνεύμα πολύ ζωντανό, τερμό, και οι Άγιοι, Ηλίας και Φιλάρετος, καταγωγή ήταν Σικηλία, αλλά σκύπτεσαν στη Καλαβρία. Θέλω να πω ότι η χαρακτήρα Σικηλιώτη είναι βοητά τον άνθρωπο να αγιάζει πιο γρήγορα, διότι έχουν τερμή ψυχή. Είναι και Καλαβριώτες, αλλά επίτρεψε μου να συμπληρώσω ότι ο χώρος ο ίδιος είναι αγιασμένος, όπως είπετε, γιατί εκεί έζησαν και μαρτύρησαν, είτε με το μαρτύριο του μοναχισμού και του δακρύου, είτε γιατί μετά το σχίσμα τους εσφαγίασαν, τους οδήγησαν στο μαρτύριο. Άρα είναι αγιασμένος και ο χώρος. Ναι, στο μουσείο, στη σεμινάρα γράφει. Από αυτό το κυβότιο που είναι κλεισμένα τα λείψανα γράφει Άγιος Βασίλειος Μέγας, Μαρία Μαγδαληνή, Αγίος Πλάκιδας και μάρτυροι χριστιανοί Ορθοδόξοι. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα αμέσως ότι ποιοι μοναχοί, οποίοι ζούσαν στη σεμινάρα. Επειδή η ώρα τρέχει, έχουμε ξεπεράσει την ώρα μας στις 8 και πρέπει να μην την κουράζουμε άλλο. Θα της δώσω τον λόγο τελευταία να ξαναμιλήσει, αλλά αν κάποιος από εσάς θέλει να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως να ακούσουμε, γιατί εδώ είναι για να μας δώσει, να πάρουμε μια γεύση του πώς είναι η ζωή εκεί πέρα και πώς αυτή μια ορθόδοξη μοναχή, επιτρέψτε μου να πω, ζει μέσα στο στόμα του λύκου, όταν όλα γύρω τριγύρω είναι παπικά, αντίθετα από την ορθοδοξία. Είναι κάποια που θέλει να ρωτήσει, να πει κάτι? Δεν βλέπω κανένα. Ναι, ο Κύριος εδώ. Όλη την Ιταλία. Όλη την Ιταλία, διότι όταν βλέπουν ένα ιερέα Ορθόδοξο, καταλαβαίνεις τα πάντα. Την βλέπεις χάρη Θεού. Να με συγχωρέσει ο Θεός, αλλά αυτήν την Εκκλησία δεν έχει χάρη. Έχει χάσει χάρη. Συγγνώμη, να με συγχωρέσει Κύριος, αλλά είναι αίρεσης. Εγώ τα βλέπω. Εγώ ομολογώ την πίστη μου και δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Και τους λέω, έρχονται πολλοί και μεγάλη αυτορητά στην Εκκλησία να την επισκεφτούν. Και λέω, λένε, έχετε την Παναγία, έχετε τους Αγίους, έχετε αυτό. Μα λέω, τι είναι αυτό, αυτή τη ρώτηση? Εμείς έχουμε τα πάντα. Η Εκκλησία μας Ορθόδοξη είναι παλιά Εκκλησία, οποία δεν άλλαξε μετά το Χριστό τίποτα. Ενώ δική σας Εκκλησία έχει χάσει τα πάντα. Και αυτά. Είναι ακριβώς θεολογικά να το πω. Μετά το σχίσμα της Παπικής Εκκλησίας από την Ορθόδοξη, η Εκκλησία μας κρατεί όλα τα ιερά και τις παραδόσεις χωρίς να προσθέσει ή να αφαιρέσει τίποτε, σε αντίθεση με την Παπική Εκκλησία, η οποία και έχει κόψει και έχει προσθέσει και έχει κάνει διαφοροποιήσεις πλήστες όσες. Ναι, μία Κατολική, μόνο αυτό να πω, δύο Κατολικές μοναχές, μία από την Ορτ και μία από την Καλαβρία, είναι δεμένοι σαν εμείς, σαν ελληνικές μοναχές. Λίγο έχει το μαύρο, αλλά είναι δεμένη σαν μοναχή από την Ελλάδα. Όχι σαν εμένα, αλλά ναι. Λίγο έχουμε μαντήλια τα έτσι. Εντάξει.
και μου είπε, ήρθε στο μοναστήρι και μου αγιογραφίζει, αλλά έδειξε εικόνες, και εγώ είμαι αγιογράφος, και μου λέει, Γερόντισσα, εγώ αγιογραφίζω, πάρα πολύ αγαπώ την Ορθοδοξία και είμαι πολύ κοντά στην Ορθοδοξία. Την αγαπώ, λέω, εντάξει αδελφή μου, την αγαπάς, αλλά γιατί δεν τα κάνεις βάφτιση και να γίνεις Ορθόδοξη. Σε καταλαβαίνω, αλλά έλα να κάνεις αυτό το, πώς τη λένε, το δείμα να κάνεις και να σε καταλαβαίνω, διότι εικόνες οποίες κάνει ωραίες είναι, αλλά δεν έχουν έκφραση, δεν έχουν χάρη. Η άλλη, όποια ήρθε από την Περούτζα, βλέπεις, είναι κλαουζούρα, αυτές οι μοναχές, υπάρχουν μοναχές οποίες δεν βγουν από το μοναστήρι, κάνουν άσκηση οι καημένες. Πολύ προσευχή και είναι νέα, όμορφη μοναχή ήρθε στο μοναστήρι, διότι πέτανε ο πατέρας, είναι από την Καλαβρία. Πατέρας, μητέρα και έχει ένα άρρωστο αδελφό και ήρθε να δει τι να κάνει με τον αδελφό και είχε ανάγκη να επισκεφτεί Ορθόδοξο μοναστήρι, διότι είναι, στην αίμα είναι Ορθοδοξία. Και ήρθε, εγώ δεν, βέβαια νομίζω ότι θα έρθει απόγευμα, αλλά ήρθε το πρωί και μου λέει, μητέρα Στεφανία, πάρα πολύ αγαπώ την Ορθόδοξη, τι είναι αυτό? Και έτσι έμεινε, έτσι με τα μάτια, έτσι, έτσι, πραγματικά έτσι, και λέει, τι είναι ωραία αυτά, τι είναι ωραία αυτά, μπορώ να έρθω σε εσάς 2 μέρες, θα μείνω και να μου πείτε πολλά πράγματα. Λέω, μπορείς, γιατί όχι, έλα να σου πω. Και λέει, είσαι μόνη, όλα τα κάνεις μόνη σου, είσαι ήρωας? Λέω, όχι αδελφή μου, η χάρη του Θεού, η Ορθοδοξία είναι αυτά, η Ορθοδοξία είναι δύναμη. Δεν είμαι εγώ τίποτα, βλέπεις. Μακάρι να είμαι ήρωας. Αλλά έλα σε μένα μετά. Μετά από μερικές μέρες, εμείς είχαμε εγγένεια στο Ρέτζο, κάναμε καινούρια εκκλησία του Αποστόλου Παύλου. Την κάλεσα να έρθει στην εγγένεια. Ήρθε και όταν είδε αξιοπρέπεια, ήτανε, άρχισε εγγένεια του ναού και από τόση χάρη που ένιωσε ίδια, έπεσε κάτω και έκλαιγε. Και λέω, είσαι καλά αδελφή? Και λέω, είμαι καλά. Αλλά να σου πω, ήρθε η γερόντισσα μου και πρέπει να φύγω στο μοναστήρι μου πίσω και δεν μπορώ να έρθω σε σένα. Ναι. Αυτά είναι. Δεν την άφησα να κάνει το επόμενο βήμα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη γερόντισσα για όσα πολλά μας είπε. Ξέρω ότι η καρδιά της είναι γεμάτη αγάπη και θα ήθελε να μας πει κι άλλα. Έχουμε περάσει την ώρα, δεν ξέρω εσείς αν βιάζεστε να φύγετε. Αύριο θα πάτε δουλειά, εντάξει. Όμως, πραγματικά, δεν το λέω γιατί είναι εδώ. Ζήσα μάρτυρας εκεί με την έννοια του δίδει μαρτυρία της Ορθοδοξίας και πιστεύω, είμαι βέβαιος, ότι δεν είναι τυχαία που την έστειλε εκεί ο Θεός, γιατί η Καλαβρία ήταν ελληνική και ορθόδοξη. Μέχρι σήμερα, σε αυτούς τους χώρους, κάποιοι άνθρωποι μιλούν έστω σπασμένα τα ελληνικά. Τραγουδούν ελληνικά τραγούδια δικά μας παραδοσιακά. Και δεν αποκλείεται αυτό που λέει η Αγία Γραφή, που λέγεται δια του στόματος του Κυρίου μας, ότι θα έρθει η ώρα, οπότε θα γίνει μία ποιμνή και ένας ποιμήν. Δηλαδή η Εκκλησία θα επανέλθει στη μία Ορθόδοξη Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πιθανόν να ξεκινήσει από εκεί τα πρώτα βήματα της επαναστροφής, της επανόδου, να είναι από εκεί. Είναι γι' αυτό που με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα, μόλις άκουσα πως είναι στην Κύπρο, να περάσει από τον ναό μας, να μας μιλήσει, να μας ενημερώσει. Και γιατί όχι, εγώ το ζητώ αυτόν τώρα, όχι γερόντισσα, αν και όποιος θέλει να κάνει την εισφορά του, γιατί πρέπει εκείνον το μοναστήρι να χτιστεί εκεί. Θα είναι ένας φάρος που να φωτίζει και την Καλαβρία και όλη την Ιταλία εκεί πέρα. Θα είναι μια φωνή ορθόδοξη σε εκείνον το χώρο. Και χτες, μιλώντας στο ραδιόφωνο, μου υποσχέθηκε να ελευθερωθεί η Κύπρος. Και εγώ της ευχήθηκα να την αξιώσει με υγεία και στις ημέρες της, να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε το μοναστήρι, για να γίνει, όπως είπα, αυτό μια πηγή
του Αγίου, του Αχτής, του Φωτός, της Χάριτος, της Ορθόδοξης μας Εκκλησίας. Αμήν. Και πάλι σας ευχαριστώ, Γερόντισσα, Μητέρα Στεφανία. Εγώ μπορείτε όμως να μας πείτε τα τελευταία λόγια εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ, Πάτερ Μιχαήλ, από όλη την καρδιά μου και όλους εσάς και όλους τους Κυπραίους, από όλη την καρδιά μου. Εγώ είμαι υπερήφανη, διότι ήδη οι Καθολικοί λένε ποιος να κάνει το μοναστήρι. Και τους λέω, αυτοί βλέπετε, έχουν κάνει Κύπρη και έχω βάζει ελληνική, βέβαια ελληνική, βυζαντινή σημαία και κυπριακή. Και λένε, τι είναι αυτό? Και λέω, αυτή είναι Κύπρος μου. Κύπρος μου, αυτοί έχουν δώσει πρώτη βοήθεια, αυτοί να κάνουν το μοναστήρι. Διότι είναι πάρα πολύ περίεργοι. Ποιος να το κάνει? Βλέπουν εμένα. Τι να κάνει καημένη αυτή η μοναχή εδώ? Πώς να το κάνει? Αλλά εγώ λέω, και πότε να γίνει το μοναστήρι και πόσο να γίνει, πόσα θα έρθουν? Λέω, θα γίνει μεγάλο, αυτοκρατορικό. Και να γίνει, διότι η Ορθοδοξία είναι μεγάλη, έχει αξιοπρέπεια, έχει ο Θεός. Και έτσι σας ευχαριστώ από όλη την καρδιά μου. Εύχομαι ένα καλά Χριστούγεννα να έχουμε και καλό νέος έτος και να εύχεστε για μας όλους. Για μένα και για όλους εμάς εκεί στην Ιταλία, για τον Μητροπολίτη μας, για όλους τους Ορθοδόξους, για όλο τον κόσμο. Και να σταθούμε όρθιοι για να μας ψάλλει τα δύο απολυτίκια των Αγίων, η Γερόντισσα. Δεν μπορώ να τη βοηθήσω, αλλά θα μας τα πει η ίδια. Σεμινάρα σιδόξα Ορθοδόξων υπερμαχή και τα ματουργή θεοφόρη ανεδείκτη θεώση. Ηλία των αγγέλων μιμητά φυλάρετε φωστήρ των μόναχων. Δια τούτο τους αγώνας ημωναή τιμώντες ανακράζομεν. Δόξα το Στεφανός αντί ημάς, δόξα το μεγαλούνοντι, δόξα το ενεργούντι δήμων πασινιάματα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτεμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Γερόντισσα θα είναι εδώ να τη...